Κύριε Θεοδωρίδη, είμαστε ένα βήμα πριν το παιχνίδι με τον Όφη. Παρ' όλα αυτά όμως η ομάδα ακόμη διακατέχεται από περίεργα συναισθήματα μετά τη λευκή ισοπαλία μέσα στην Μυτιλήνη με τον Πανετολικό. Σίγουρα ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο κανείς από εμάς δεν επιθυμούσε. Βάσει ευκαιριών και βάσει απόδοσης νομίζω ότι δικιούμασταν την νίκη. Τελικά δεν καταφέραμε να κατακτήσουμε όμως. Αυτό σας έχει επηρεάσει κατά κάποιο τρόπο για τη συνέχεια? Οι ποδοσφαιριστές μας είναι επαγγελματίες και πιστεύω ότι το έχουμε ξεχάσει αυτό το παιχνίδι. Γιατί μπροστά μας έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον Όφη, στο οποίο πρέπει να δείξουμε το καλό μας πρόσωπο για να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Μέσα στην ψυχολογία της ομάδας σας έχει κάπου βεβαίως αναδυθεί και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που έρχεται λίγες ημέρες μετά το μάτς με τον Όφη? Θα έπρεπε να μην υπάρχει στο κανένα στο μυαλό αυτό. Και νομίζω ότι έτσι είναι. Πιστεύω όμως ότι ο κάθε παίκτης θα πρέπει να έχει πρώτα στο μυαλό του το παιχνίδι της Τετάρτης με τον Όφη και στη συνέχεια να ασχοληθούμε με το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Γιώργο Μανούσο, με τον Πανετολικό δεν είχαμε νίκη. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε να κρατήσουμε απόρθετο κάστρο την έδρα μας. Το σκληρό όμως φινάλε σας έχει επηρεάσει? Σίγουρα είμαστε επηρεασμένοι για τα τελευταία κακά, θα πω, αποτελέσματα. Νομίζω ότι αυτό θα το ξεπεράσουμε γρήγορα και θα γυρίσει η ομάδα στις νίκες. Ο αρχηγός Σκαλονής κάποτε στο ρόστερ του Όφη. Πώς νιώθεις που μεθαύριο θα αντιμετωπίσεις την ομάδα της Κρήτης, την οποία έχεις αφήσει και εσύ το δικό σου στίγμα? Εντάξει, σε αυτές τις περιπτώσεις νιώθεις λίγο περίεργα, ειδικά εγώ, γιατί νομίζω ότι αν και έφυγα με άσχημο τρόπο από αυτή την ομάδα, νομίζω ότι έχω αγαπηθεί από ένα μερίδιο κόσμο και νομίζω ότι νιώθεις λίγο περίεργα, αλλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο νομίζω ότι δεν σκέφτεσαι αν έπαιζες αυτή την ομάδα. Παίζεις για την ομάδα σου, για την Καλονία, και παίζεις σίγουρα για την νίκη. Το παιχνίδι με τον Πανετολικό, η αλήθεια είναι, άφησε ανάμεικτα συναισθήματα, Ανέστη Αναστασιάδη. Καταφέραμε να κρατήσουμε το 0-0. Δεν ξέρω όμως τελικά αν αυτό ήταν το αποτέλεσμα που επιθυμούσατε και εσείς ως ομάδα. Εντάξει, νομίζω ότι δεν ήταν αυτό που θέλαμε πριν τον αγώνα. Ήμασταν αποφασισμένοι να γυρίσουμε στις νίκες μετά από τα συνεχόμενα τυχαία αποτελέσματα. Μας αφήνει μία πίκρα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε. Είναι πολύ μακρύ το πρωτάθλημα. Να βελτιωθούμε στη συνέχεια, να βελτιώσει ο καθένας τον εαυτό του και κατ' επέκταση θα βελτιωθεί και η ομάδα, για να φτάσουμε στο στόχο που όλοι πολύ θέλουμε. Εκτός έδρας στοίχημα απέναντι στον Όφη, μια ομάδα που εσύ την ξέρεις καλά, ποια είναι τα σημεία που πιστεύεις ότι η ομάδα αυτή θα πρέπει να τα έχει, τέλος πάντων, να τα διατηρήσει, και η Καλονή βεβαίως να τα προσέξει από τη δική της πλευρά? Όφη είναι πάντα ένας δυνατός αντίπαλος, κυρίως όταν παίζει μέσα στην Κρήτη. Ο κόσμος του δίνει μεγάλη όθηση και μεγάλη δύναμη. Ασκεί πάρα πολύ πίεση για τον αντίπαλο. Παρουσιάζεται τελείως διαφορετικός όταν παίζει εκεί μέσα και τελείως διαφορετικός όταν αγωνίζεται εκτός έδρας. Νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε αρκετά πράγματα. Κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά αν βρεθούν στην καλή τους μέρα. Να βελτιωθούμε σίγουρα στα στημένα και πιστεύω ότι να παρουσιαστούμε εμείς αυτοί που πρέπει για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Τελικά η Καλονή απέναντι στον Όφη για δεύτερη, για την παρούσα τέλος πάντων αγωνιστική περίοδο, πιστεύεις ότι έχει εξελιχθεί σαν ομάδα? Ποια είναι τα σημεία τα οποία έχετε δουλέψει σε σχέση με τα δύο προηγούμενα παιχνίδια που είδαμε στο πλαίσιο της προηγούμενης αγωνιστικής χρονιάς? Εντάξει, νομίζω ότι οι βάσεις μπαίνουν από την αρχή του καλοκαιριού και η βελτίωση της ομάδας έρχεται στην προετοιμασία. Με τον προπονητή δουλεύουμε αρκετά στοιχεία από την αρχή της σεζόν, τόσο στο αμυντικό όσο και στο επιθετικό κομμάτι. Γι' αυτό και αν θέλεις παρουσιαζόμαστε διαφορετικοί σε σχέση με τα περσινά σκαμπανεβάσματα που είχαμε. Έχουμε μια ισορροπία σαν ομάδα. Εντάξει, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία νομίζω ότι πρέπει και στη συνέχεια να βελτιώσουμε και νομίζω τα ξέρει ο προπονητής, για να βελτιωθεί και ακόμα περισσότερο και η εικόνα μας. Τώρα, όσον αφορά τα παιχνίδια με τον Όφη, τι πρέπει να βελτιώσουμε? Εντάξει, κάθε παιχνίδι χρειάζεται κάποια στοιχεία, κάποιες ιδιαιτερότητες τις οποίες ξέρει ο προπονητής και τις δουλεύει για να μπορέσει η ομάδα να φτάσει εκεί που θέλει. Ανέστη Αγρίτη,
Επόμενο εκτός έδρας στοίχημα με τον Όφη. Μια ομάδα που, στην οποία και εσύ έχεις αφήσει το δικό σου στίγμα. Ναι, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Η ομάδα του Όφη στην έδρα της είναι πολύ δυνατή. Θα έχουμε μια δύσκολη αποστολή. Νομίζω όμως ότι εμείς πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας να πάμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Και αν φανούμε καλοί στον αγωνιστικό χώρο, πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό. Τα τελευταία αποτελέσματα που έχει αποσπάσει η ομάδα, ίσως να μην είναι αυτά που και εσείς θα επιθυμούσατε. Σας έχει επηρεάσει καθόλου αυτό ή τα αφήνετε όλα πίσω και προς ολοταχώς για το στοίχημα με τον Όφη? Εντάξει, πρέπει να τα αφήνεις όλα πίσω, πρέπει να κοιτάζεις μπροστά, πρέπει να δουλεύεις καθημερινά στις προπονήσεις για να έρθουν πάλι τα θετικά αποτελέσματα. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και πιστεύω ότι θα αρχίσουμε πάλι να παίρνουμε βαθμούς. Κάπου στο πίσω μέρος του μυαλού σας υπάρχει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ενώ ακόμη δεν έχετε αγωνιστεί με τον Όφη? Όχι, το μυαλό μας είναι στον Όφη και πώς θα μπορέσουμε να πάρουμε βαθμό ή βαθμούς.